46. Διαφορά αγγίζει τους 20 πόντους, 8 και 42 παιχνίδια. By the time he was done, he had the team's single game record and his season's best. Dennis Brown with 32 rebounds. Look at the NBA's newest star, and he's sure fun to watch. Ο Κρίσταν Λέτνερ, συμπαίκτης του στους Μινεσότα Τίμπεργουλφς, τον θεωρεί απίθανο παίκτη. Είναι απίστευτος, λέει ο Λέτνερ, που συμπληρώνει πως ο Ράιντερ μπορεί να κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Θέλαμε ένα τέτοιο παίκτη και τον αποκτήσαμε. Ο ίδιος πιστεύει πως η ομάδα του δεν είναι από τις μεγάλες του NBA σαν του Seattle Supersonics ή τις άλλες που πρωταγωνιστούν. He's a UNLV. Δείτε όμως εσείς τι σημαίνει Ράιντερ. Down from no one. Oh my! Look at him, he's talking at him. He's talking to him. Fearless. It's Ryder when he goes to the basket. Ο προπονητής της ομάδος λέει πως του αρέσει η συμπεριφορά του και πιστεύει πως μπορεί να τα κάνει όλα. Αυτό μας δίνει μια άλλη εικόνα σαν ομάδα. Ο Ράιντερ έχει όλα τα προσόντα για να κερδίσει τον διαγωνισμό στα καρφώματα που θα γίνει σε 15 ημέρες. Έχω εμπνεύσεις για τα καρφώματα και μπορεί να κερδίσω. Αυτοί οι διαγωνισμοί γίνονται για αθλητές που έχουν αλτικές ικανότητες. Να περάσουμε τώρα σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη της εκπομπής. Απίθανες στιγμές από τον κόσμο του NBA. Το κάρφωμα από τον Elton Clippers. Η σειρά του Scottie Pippen των Bulls. Ο Jim Jackson των Mavericks. Ο Springwell των Warriors. Ο Chambers των Utah Jazz. Ο Rogers των Nuggets. Ο Liberty των Pistons. So here are some sweet assists served up special delivery, starting with a human highlight. Σειρά του Stacy Ogmon των Hawks. The Clippers play the Cavs at the Forum last week. Και απίθανη πάσα του Harper και φνηδιασμός από τον Mark Jackson για τους Clippers. The Bulls played a little touch and go. Η έξυπνη πάσα του Horace Grant και κάρφωμα από τον Corey Blood. Και μια και ο λόγος για πάσες, δείτε αυτή του Penny Hardaway προς τον Nick Anderson. Ας δούμε μερικά κοψίματα. Ο Ρόντμαν των Σπέρς σταματά τον Όκλι των Νίξ. Ο Πάρις των Σέλτικς κόβει τον Γκάτλινγκ των Βόριος. Φερέλ επιστρέφει την μπάλα στον Έιβρι Τζόνσον. Ο Μουτόμπο των Άγκετς θα κόψει τον Μπακ Βίλιαμς των Μπλέιζερς. Ο Σον Κέμ κόβει τον Αλαφόνσο Έλλις των Άγκετς. Ο Weber των Warriors σταματά το Ράντζα των Celtics. Εδώ σε λίγο θα δείτε τον Γκέμ πραγματικά να πετάει. Ανάποδο κάρφωμα από τον Weber. Ο Payton θα σηκώσει την μπάλα και ο Γκέμ θα ξανακαρφώσει. Και με τον ίδιο σχεδόν τρόπο, ο Weber καρφώνει την μπάλα στο καλάθι των Celtics. Να περάσουμε τώρα να δούμε τις 10 πιο απίθανες στιγμές την εβδομάδα που πέρασε. Το νούμερο 10. Η πρώτη πάσα του Morning στο Larry Johnson και από τον Eddie Johnson στον Scott Barrett. Στο νούμερο 9. Chris Mullin προσπαθεί να δώσει backdoor πάσα στο Springwell, αλλά τελικά θα πετύχει καλά. Το νούμερο 8, ένας άλλος με το νούμερο 17, ο John Barnton Bucks, θα κλέψει την μπάλα και θα πετύχει το καλάθι μπροστά στον Gaddison των Hornets. Το νούμερο 7, ο Don McLean των Bullets, πάει για το κάρφωμα, αλλά ο Rodman των Spurs θα δεν θα το επιτρέψει. Το νούμερο 6, ο Mike Brown των Hornets μαρκάρεται από τους Cummings, J.R. Reed των Spurs, αλλά θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι, άσχετα αν και ο ίδιος δεν το πολύ κατάλαβε. Στο νούμερο 5, το απίστευτο κάρφωμα του Kemp από την τελική πάσα του Payton. Στο νούμερο 4, ο Kevin Gamble του Celtics προσπαθεί να δώσει πάσα στον Paris, δεν θα τα καταφέρει, αλλά τελικά θα φανεί τυχερός αφού πετυχαίνει αυτό το καλάθι που είδατε.
Στο νούμερο 3, ο κοντός, ο Σπαντ Γουέμπ των Sacramento Kings. Στη λήξη του αγώνα με τους Cleveland Cavaliers θα ευστοχίσει στο σούτ 3 πόντων. Στο νούμερο 2, άλλο ένα καλάθι στην εκπνοή του αγώνα από τον Springwell, τον Golden State Warriors, στον αγώνα με τους Atlanta Hawks. With a three out of the left baseline, and the Warriors dance off the floor in disbelief. And for the number one. Στο νούμερο 1, το εκπληκτικό κόψιμο του Ζάι Ράιντερ πάνω στο κάρφωμα του Πατ Γιουίν. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Κυριακή. Γεια σας. Here's Isaiah. Oh, my goodness. I don't believe it. LJ Barkley is deep. 1 second. Jackson for the game. Yeah! Oh, please, he got the goal. Mark those baseballs. Καρφώματα από τον Harold Ellis των Los Angeles Clippers, τον Vlade Divac των Lakers, τον Brian Stith των Denver Nuggets, τον Tom Gugliotta των Washington Bullets. Και θα ολοκληρώσουμε με εντυπωσιακά καλάθια από τον νέο αστέρα των Clippers, τον Dominique Wilkins. You see how quickly he got up in the air and how high. Oh, he floats high into the air. Στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, να δούμε τώρα τα 10 καλύτερα καλάθια της εβδομάδος. And now that we have you on the edge of your seat, it's time for the top 10 plays of the week. 5, 4, 3, 2, 1. In our courtside countdown. At number 10, στο νούμερο 10, Bob Phillips και ο Terrell Brandon αλλάζουν την μπάλα για να γίνει αυτό το εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Phillips στο καλάθι των Clippers. Στο νούμερο 9, δέστε αυτή την ενέργεια του Γκρέγκ Άντονι των New York Knicks εναντίον των New Jersey Nets. Στο νούμερο 8, ο Ζάιρ Ράντερ των Μινεσότα Τίμπερουλφς κάνει απίθανα πράγματα εναντίον των Golden State Warriors. Στο νούμερο 7, το καταπληκτικό κόψιμο του Lorenzo Williams των Dallas Mavericks στον Μπενουά των Utah Jazz. Not in this backyard. Στο νούμερο 6, δείτε τον ευνηδιασμό των Clippers από τον Mark Jackson, τον Don Tolbert και στο τέλος τον Ron Harper. Ζαλίζουν σχεδόν τους παίκτες των Golden State Warriors. Στο νούμερο 5, το μπάσιμο του Sam Cassell των Houston Rockets εναντίον των Orlando Magic. Στο νούμερο 4, ο Σακίλ Ονίλ των Orlando Magic με αντίπαλο τον Ικέμε Μουτόμπο των Denver Nuggets.
Στο νούμερο 3, ένα ακόμα πίθανο καλάθι από τον Isaiah Ryder, τον Minnesota Timberwolves, εναντίον των Miami Heat. Στο νούμερο 2, εκπληκτικό κάρφωμα του Dominique Wilkins, των Los Angeles Clippers, εναντίον των Charlotte Hornets. Τέλος, στο νούμερο 1, θαυμάστε φνηδιασμό από τους Golden State Warriors που έχουν αποδέκτη τον Wemby, που μάλλον θέλει να περάσει πάνω από τον Mark Jackson των Clippers. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας από τον Κώστα Μπατή και τους συντελεστές του NBA Action. Ευχές για ένα χαρούμενο διήμερο. Γεια σας. What time is it? Για πάνω στον Κολ Ντεμπέλα. Το Magic. We're exchange students from the United States and we're trying to see if people know about the NBA. You ever heard of the NBA? You ever heard of the Orlando Magic? You ever heard of Shaquille O'Neal? Anthony Hardaway? Μόλις την πρώτη του χρονιά στο επαγγελματικό πρωτάθλημα έχει κατορθώσει και είναι διάσημος σε όλο τον κόσμο. Είναι μόλις 21 ετών, αλλά έχει αυτοπεποίθηση και ξέρει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Κάνω 5 δουλειές στο γήπεδο, λέει. Παίρνω rebound. Σκοράρω. Κόβω σουτ. Κλέβω την μπάλα. Δίνω ασίστ. Έχει παίξει μόλις 40 παιχνίδια. Θα έχει γίνει πιθανότατο ο πληρέστερος παίκτης όλων των εποχών. Πολλοί τολμούν από τώρα να τον συγκρίνουν με τον Magic Johnson. Έχοντας το τσεπάκι του ατσί στο παιχνίδι, κάνοντας εύκολη τη ζωή των συμπαικτών του. Ο Penny, όπως τον φωνάζουν, βοηθάει στην αύξηση των εισπράξεων του Magic, αλλά και την ομάδα να φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της στα play-off. Αν φέρνει Hardaway, ένα όνομα που θα το θυμάστε για καιρό. Στα βήματα ενός τρίλου του NBA ο Anthony Hardaway, ενός παίκτη που μπορούσε να κάνει τα πάντα. Ο Oscar Robertson, παίζοντας στους Cincinnati Royals και τους Milwaukee Bucks, ήταν ο πρώτος περιφερειακός παίκτης στην ιστορία που μπορούσε να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα. Η καριέρα του περιλαμβάνει ένα πρωτάθλημα αυτό του 1971 με τους Bucks και ένα συνολικό απολογισμό καριέρας με 26 πόντους, 9,5 rebound και 7,5 assist μέσους όρους σε κάθε αγώνα του. Η καλύτερη σεζόν της ζωής του, το 1962. Τελείωσε μια απίστευτη χρονιά έχοντας διψήφιο μέσο όρο σε πόντους, rebound και assist. Ο Ρόμπερτσον ήταν γνωστός γιατί μπορούσε να κάνει triple-double κάθε βράδυ, κάτι ανήκουστο στους μέρες μας. Μόνο ένας σύγχρονος παίκτης μπορεί να τα καταφέρει, αν όχι το ίδιο καλά, περίπου σαν τον Ρόμπερτσον. Ο Fat Lever, ο γκάρτ των Dallas Mavericks, είναι ο ενεργεία παίκτης με τα περισσότερα triple-double στο NBA. Έχει πετύχει 42 στα 12 χρόνια της καριέρας του. Κύκλωση στο Vega.